Και πάμε να περάσουμε στο γλυκάκι της ημέρας. Θα φτιάξουμε κέικ λεμονιού, την κλασική συνταγή που πρέπει να ξέρετε. Πολύ απλή, πολύ εύκολη. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το κέικ λεμονιού θα χρειαστούμε: για το κέικ 300 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 150 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου και έξτρα για το ταψί, 6 αυγά μεσαία σε θερμοκρασία δωματίου, 100 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό, μία πρέζα αλάτι, ξύσμα από 4 λεμόνια, 300 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του και έξτρα για το ταψί και μία κουταλιά της σούπας baking powder. Για το γλάσο, 300 γραμμάρια ζάχαρη άχνη και χυμό από 1 με 2 λεμόνια. Για το σερβίρισμα, ξύσμα από 2 λεμόνια. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πολύ απλά, θέλουμε ένα μίξερ και πάμε να βάλουμε τη ζάχαρη μαζί με το βούτυρο μέσα. Ζαχαρίτσα και το βούτυρο. Το βούτυρο, άμα μαντέψεις, άμα είναι παγωμένο σε θερμοκρασία δωματίου, θα πάρεις ένα κομμάτι κέικ στο τέλος. Είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Πού το κατάλαβες? Λοιπόν, άρα, βούτυρο, ζάχαρη σε θερμοκρασία δωματίου και η ζάχαρη, μην από το ψυγείο, και τα χτυπάμε πάρα πολύ καλά στο μίξερ μέχρι που να φρατέψουν. Εδώ. Πάω να πιω έναν εσπρέσο και έρχομαι. Θέλει 3-4 λεπτά. Τα λεμόνια είναι αντιοξειδωτικά, πλούσια σε βιταμίνη C, κυτρικό οξύ, πικτίνες, ενώ περιέχουν φυτικές ίνες και η φλούδα τους έχει μια ουσία με ισχυρές αντιοξειδωτικές και αντισηπτικές ιδιότητες. Και με το που χτυπήσουμε καλά τη ζάχαρη μαζί με το βούτυρο, ήρθε η ώρα σταδιακά να προσθέσουμε τα αυγά μας. Τα αυγά πρέπει να είναι οπωσδήποτε σε θερμοκρασία δωματίου και επειδή έχουμε πολλά αυγά, έχουμε 2, 4, 6 αυγουλάκια, τα αυγά μας πρέπει να είναι μέτρια, δηλαδή να είναι 50. Άμα πάρετε extra large αυγά, 70-80, θα είναι σαν να βάλετε 10 αυγά. Οπότε γενικά δεν θα είναι καλό για το κέικ, γιατί θα έχει γεύση αυγού. Οπότε πολύ προσεκτικά τα αυγά μας να είναι σε θερμοκρασία δωματίου και να είναι 50. Λοιπόν, χτυπάμε το ένα, να ανακατευτεί καλά εδώ το αυγό. Και μόλις απορροφηθεί το ένα βουλάκι, τι κάνουμε? Προσθέτουμε το επόμενο. Και πάει λέγοντας μέχρι που να τελειώσουν και τα 6 αυγά. Γιατί τα βάζω πρώτα στον μπολάκι, Διονύση, και μετά... Αγόρι μου, εσύ έχεις γίνει ο καλύτερος μαθητής. Πάμε και το τελευταίο. Και αυτό ήταν. Λοιπόν, όπως είναι, αφαιρούμε το μείγμα από το μίξερ. Αλλά εννοείται πως άμα δεν έχετε μεγάλο μίξερ και έχετε το μικρό μιξεράκι, μια χαρά δουλεύει. Και λίγο να κατέβουμε το σύρμα με τα χέρια μας, να πάρουμε τις άκρες από το μίξερ, εδώ. Και πάμε να ρίξουμε τα υπόλοιπα μας υλικά μέσα. Έχω μια κουτάλα και έχω το γιαούρτι μου, εδώ. Το πάει στην άκρη. Τα πράγματα τώρα είναι πολύ εύκολα, δεν χρειάζεται να ζοριστείτε. Το δύσκολο κομμάτι μόλις πέρασε. Θα ρίξουμε μέσα το αλάτι. Τέλεια. Και ήρθε η ώρα για το λεμόνι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, αλλά 4 λεμονάκια θέλουμε και θέλουμε μόνο το ξύσμα. Οπότε ξύστε λεμόνι, κάνουμε ένα κέικ λεμονιού και όπως βλέπετε, αυτό που κάνω είναι να βγάζω μόνο το κίτρινο μέρος από το λεμόνι. Βλέπετε, άμα πάρετε τώρα το χοντρό το ντρίφτι και τρίψετε λεμόνι μέσα και τρίψετε από 4 λεμόνια, θα πικρίσει το κέικ σας γιατί θα βγάλετε και το λευκό μέρος. Οπότε θέλουμε ένα καλό ζέστερ, να βγάλουμε μόνο το κίτρινο σημείο από τα λεμόνια, εδώ, χωρίς καθόλου λευκό. Και αυτό το κίτρινο σημείο είναι γεμάτο έλαια, γεμάτο γεύση που θα αρωματίσει το κέικ μας. Άμα τώρα δεν έχετε αυτό το drift και θέλετε να κάνετε οπωσδήποτε τη συνταγή, δεν θα βάλετε 4 λεμόνια, θα βάλετε 2 λεμόνια, γιατί σίγουρα θα βγάλετε και λευκό μέρος και δεν θέλουμε να πικρίσει το κέικ μας. Η ίδια ακριβώς συνταγή ισχύει και για το πορτοκάλι. Ακριβώς τα ίδια υλικά, ακριβώς η ίδια διαδικασία, απλά αντί για λεμόνια βάζουμε πορτοκάλια, περίπου 2-3 πορτοκάλια και έχουμε κέικ πορτοκάλι. Πόσο πιο εύκολο να τα κάνουμε εδώ πέρα πια. Τώρα, ανακατεύουμε το γιαούρτι να διαλυθεί. Και το κέικ μας, επειδή είναι αυτό το παραδοσιακό, το αφράτο, το πολύ ωραίο το κέικ, θέλουμε να είναι έξτρα αφράτο. Έχει τα αυγά μέσα, έχει αλεύρι που φουσκώνει μόνο του και έχει και μπέικιν. Δηλαδή μιλάμε για full φουσκωτικά μέσα, για να μπορέσει να φουσκώσει ακόμα περισσότερο το κέικ μας. Και τα αυγά και το αλεύρι που φουσκώνει μόνο του και το μπέικιν θα βοηθήσουν στο να γίνει πάρα πολύ αφράτο. Είναι αυτό που τρως ένα κομμάτι και ξαφανίζεται στο στόμα και θες από δίπλα λίγο καφέ, λίγο τσάι για να βουτήξεις μέσα το κέικ. Αυτό. Λοιπόν, ρίχνουμε το αλεύρι μέσα. Ανακατεύουμε.
με την κουτάλα μας, εδώ. Πολύ σημαντικό, δεν ανακατεύουμε για πολλή ώρα, γιατί άμα ανακατέψουμε για πολλή ώρα τι γίνεται. Το κέικ μας γίνεται ψωμί, δουλεύει, γλυτένει, οπότε γενικά χαλάει το αποτέλεσμα. Για να φύγει λίγο αλεύρι απ' έξω δεν πειράζει. Τέλεια. Αυτό ήταν. Ήρθε η ώρα για ψήσιμο. Έχω βούτυρο αλευρωμένη τη φόρμα μου 27 εκατοστών, με τρύπα στη μέση, κλασική φόρμα για κέικ που χρησιμοποιούμε στο σπίτι. Και ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 170 βαθμούς. Και πόση ώρα λέτε να το ψήσουμε, Διονύση? 40 λεπτάκια. Ρε κλέφτη, σας έχω βαρεθεί, τι κάνετε, διαβάζετε τις συνταγές πριν έρθετε για το γύρισμα? Καλά, μου πεις, θα έπρεπε να το κάνετε γιατί είστε επαγγελματίες. Ισχύει. Αλλά να το θυμάσαι κιόλας, βρε άτιμε, αυτό με ξεπερνάει. Καλά, δεν υπάρχει κέικ που να ψήνεται στον ίδιο χρόνο. Πρώτα απ' όλα με το που αλλάξεις φόρμα από κέικ, αλλάζει τελείως ο χρόνος. Δηλαδή, είσαι εξής ότι ό,τι ψήνεται σε αυτή τη φόρμα ψήνεται 40 λεπτά. Έχουμε ψήσει σε αυτή τη φόρμα κέικ μια μισή ώρα. Ε? Οπότε, κοιτάξτε εδώ. Αν και ο όγκος φαίνεται λίγος, θα φουσκώσει μέσα στο φούρνο, θα γίνει ωραία. Χτυπήστε λίγο με τα χέρια σας. Εδώ, η φόρμα. 40 λεπτά, 170 βαθμούς, απαραίτητο. Η σχάρα μας να είναι ψηλά-ψηλά, κοιτάξτε. Και απαραίτητο, οπωσδήποτε, να είναι προθερμασμένος ο φούρνος. Ανοίγουμε γρήγορα το φούρνο, κλείνουμε γρήγορα το φούρνο, γιατί άμα δεν το κλείσουμε γρήγορα, θα φύγει η θερμοκρασία, οπότε θα πάει στους 140-130 και το κέικ δεν θα φουσκώσει. Απαραίτητο. Δεν σκεφτόμαστε όταν είμαστε δίπλα στο φούρνο. Τι κάνουμε? Πραπ, μέσα, κλείνουμε, τέλος. Οκ, πόση ώρα πρέπει να μας πάρει, Μίτσο? 2 δεύτερα. 2 δεύτερα. Και 3 να μας πάρει, δεν πειράζει. Θα καταστραφούμε. Με 3 δεν θα καταστραφούμε. Σίγουρα όμως θα καταστραφούμε αν περάσουμε τα 5 δευτερόλεπτα. Τελειώσαμε. Τσάπα, κάναμε το κέικ. Γι' αυτό οι συνταγές λένε προθερμένο το φούρνο 20-30 βαθμούς παραπάνω, ώστε όταν πέσει η θερμοκρασία να φτάσει στη θερμοκρασία που θέλαμε. Το πιαζες? Πόσο καλός είμαι πια. Το κέικ μας είναι έτοιμο, έχει κρυώσει και ήρθε η ώρα να το γλασάρουμε. Θα κρατήσω λίγο ξύσμα πολεμών στην άκρη, ίσως να ρίξω από πάνω στο τέλος. Γιατί τώρα θα ετοιμάσουμε το γλάσο μας. Και για το γλάσο τι χρειαζόμαστε, φίλε? Δύο γέννη. Ζωμό. Λοιπόν, άκου. Τι γίνεται? Έχω την άχνη ζάχαρη εδώ πέρα. Δεν μπορώ να δώσω συγκεκριμένη συνταγή για το πόσο λεμόνι χρειάζεται μέσα. Δεν μπορώ να πω χυμό από 1, 2, 3 λεμόνια. Γιατί 2-3 σταγόνες μπορεί να χαλάσουν ή να απογειώσουν τη σύσταση από το γλάσο μου. Οπότε, τι θέλω να κάνεις? Θέλω να έρθεις εδώ να το κάνουμε μαζί έλαδο. Λοιπόν, έχω 2 λεμόνια, σου τα κόβω και δες εδώ ότι έχω μόνο άχνη ζάχαρη. Είναι 2 τα υλικά που χρειάζεται για να κάνουμε ένα γλάσο. Το γλάσο μας πρέπει να έρθει σε μια σύσταση που όντως να μπορεί να πέσει πάνω από το κέικ, να είναι ρευστό, αλλά να μην είναι τόσο ρευστό που θα φύγει. Το πιάνεις? Ναι. Απλά τα πράγματα. Okay. Οπότε τι κάνουμε? Θα ξεκινήσουμε προσθέτοντας χυμό από ένα λεμόνι, που άλλα λεμόνια έχουν πολύ χυμό, άλλα λεμόνια έχουν λιγότερο χυμό. Το πιάνεις, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Ωραία, πάμε. Όχι, δεν θέλω να βλέπεις. Θέλω να ανακατεύεις. Για ανακάτεψε λίγο. Με το σύρμα. Και πες μου πώς το βλέπεις. Είναι ακόμα, θέλει. Άρα να βάλω λίγο χυμό από λεμόνι. Βάλε λίγο. Σωστά. Κοίτα εδώ που δεν είναι εντάξει και άμα βάλω χυμό από άλλο μισό. Εντάξει. Για ανακάτεψε. Τώρα πώς το βλέπεις? Εντάξει. Πάμε καλύτερα. Πάμε καλύτερα. Ναι. Να θέλουμε να ανακατέψουμε κανένα, να δούμε αν είμαστε σε καλή φάση. Λίγο ακόμα μπορεί να το χρειαστεί. Κοίτα τώρα, θα βάζουμε σιγά σιγά όμως τώρα, γιατί τώρα χρειάζεται πραγματικά λίγο. Κοίτα, θα βάλω 10 σταγόνες, ανακάτεψε. Πώς το βλέπεις? Ναι, σαν υποβρύχιο δεν είναι, να το βάλουμε μέσα σε ένα κουταλάκι να το πιούμε με το νεράκι το παγωμένο αυτό. Δεν μας κάνει, θέλουμε να είναι λίγο πιο ευρώ. Οπότε βάζω λίγο ακόμα λεμόνι. Ασχολά. Τι? Τι εννοείς? Έλα, έλα. Ρε, γίνε λίγο άντρας εκεί πέρα, ανακάτεψε. Τι πράγματα είναι αυτά, αυτό θα πει στη γυναίκα σου, ανακάτεψε εσύ? Δεν τρέπεσαι λίγο? Άντρας, δυο μέτρα. Βάζω λίγο ακόμα. Βλέπεις? Το έχω δει, το έχω δει, θα το βγάλουμε. Πότε? Όταν ανακατέψει σωστά για να το βρω. Πώς το βλέπεις τώρα? Σταμάτα με. Μια χαρά. Δεν νομίζω να είμαστε, κάτσε να το δω. Άκουσε με, κοίτα να σου πω κάτι. Τι? Θα μπορούσαμε να το κάνουμε και εδώ, ξέρεις, κοίτα. Μιξεράκι. Όχι, γιατί να λέω με το μίξερ. Με το μίξερ δεν έχουμε έλεγχο το να κάνουμε το γλάσο. Θέλω να μου πεις, σε αυτό το σημείο θέλω να πάρεις ένα κουτάλι και να μου πεις αν αυτό το γλάσο είναι εντάξει να το ρίξουμε πάνω από το κέικ μας, να είναι ρευστό ώστε να το καλύψει, αλλά να κάτσει κιόλας πάνω από το κέικ. Έλα να το δούμε. Έχεις πει πως είναι εντάξει. Να το δούμε. Πώς σου φαίνεται? Ωραίο είναι.
Νομίζω πως θέλει ελάχιστη υγρασία παραπάνω. Εκτός άμα θέλεις να είναι τόσο πηχτό το γλάσο. Νομίζω ότι έτσι δεν πρέπει να είναι το γλάσο, πηχτό. Να είναι πηχτό, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ πηχτό. Ωραία, βάλε λίγο ακόμα. Μα όταν λέμε να βάλουμε, κοίταξε τώρα πόσο θα βάλουμε και πώς θα αλλάξει η σύσταση. Βάζουμε υγρασία, θα βάλω. Θα βάλω. Πολύ είναι. Θα βάλω μισή κουταλιά της σούπας. Κοιτάξτε πόσο πολύ αλλάζει η σύσταση με μισή κουταλιά της σούπας νερό. Το άλλο μισό είναι εδώ. Τι, μα πρέπει να δώσουμε σημασία γιατί δεν υπάρχει συνταγή. Τώρα, άμα σου πω εγώ βάλε 500 γραμμάρια άχνη και χυμό από δύο λεμόνια, θα χαλάσει η συνταγή μας. Εδώ πέρα μιλάμε ότι βάλουμε μία κουταλιά της σούπας παραπάνω υγρασία. Το γλάσο έχει αλλάξει τελείως σύσταση. Γίνεται νερό. Για δες τώρα. Άλλο προϊόν. Ναι, εντάξει. Για να δούμε. Τώρα νομίζω ότι κάθεται λίγο καλύτερα, έτσι δεν είναι. Έλα να το γλασάρουμε μαζί για να πεις σήμερα στη γυναίκα σου πως έκανες και κέικ λεμονιού. Λοιπόν, έλα γόρι μου. Για να δούμε, το έχεις. Είναι απλό, θα τα αφήσεις να πέσει. Όχι όλο μαζί, γιατί πρέπει να το πας παντού, κάνεις αυτό. Οκ. Okay. Εδώ. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Κοίτα τι ωραίο γλάσο που έκανες, ρε. Ρεαλίτη. Τι άλλη ταράς που είσαι. Πάμε, θέλεις ένα καφέ από δίπλα. Ναι, πάω. Ο καφές της κυρία. Έλα εδώ. Ναι. Συνέχισε. Ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν, πάρε το καφέ σου, φύγε. Έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Όπως βλέπετε, το γλάσο πρέπει να είναι σε αυτό το σημείο. Το βλέπετε. Πρέπει και να ρέει και να κάθεται πάνω στο κέικ. Τώρα το βλέπετε έτσι, αλλά σιγά σιγά το μοναδικό με το γλάσο είναι ότι σιγά σιγά φτιάχνεται από μόνο του. Δηλαδή, το ωραίο το σχήμα θα το πάρει από μόνο του. Δεν χρειάζεται εσείς να ασχοληθείτε με το πώς θα το κάνετε όμορφο. Κοιτάξτε το. Γίνεται από μόνο το όμορφο και το έριξε ο Διονύσης, ούτε καν το έριξα εγώ, φανταστείτε. Δηλαδή, και άσχετοι να είστε, το γλάσο θα γίνει τέλειο από μόνο του. Όχι πως ο Διονύσης είναι άσχετος, πολύ σχετικός είναι. Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας. Απλά πραγματικά είναι ό,τι πιο εύκολο μπορείτε να κάνετε. Κράτησα λίγο ξύσμα από λεμόνι, το θυμάστε. Ίσα-ίσα να χρωματίσω λίγο από πάνω, να φανεί ωραίο το κέικ. Ωραίο, έτσι. Δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω να βάλετε πάνω σε αυτό το υπέροχο κέικ λεμόνι. Καταπληκτικό. Ένα χειροκρότημα στο Διονύση. Και θα μεταφέρω το κέικ μου σε ένα πιατάκι. Αφήστε το εσείς λίγη ώρα να ξεραθεί. Σε 5-10 λεπτάκια θα είναι έτοιμο. Μην το μεταφέρετε κατευθείαν. Και εδώ είμαστε. Είναι σαν ένα γιγάντιο ντόνατ. Για το κέικ λεμονιού, στον κάδο του μίξερ βάζουμε τη ζάχαρη, το βούτυρο και χτυπάμε σε δυνατή ταχύτητα μέχρι να φρατέψει το μείγμα. Προσθέτουμε ένα-ένα τα αυγά, αφαιρούμε τον κάδο και βάζουμε το γιαούρτι, αλάτι, το ξύσμα από τα λεμόνια και ανακατεύουμε. Βάζουμε το baking στο αλεύρι και μεταφέρουμε στον κάδο με τα υπόλοιπα υλικά. Ρίχνουμε σε φόρμα με τρύπα και ψήνουμε για 40 λεπτά σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς. Αφαιρούμε και αφήνουμε να κρυώσει καλά. Για το γλάσο, σε μπολ βάζουμε την άχνη και προσθέτουμε σε δόσεις προσεκτικά το χυμό από το λεμόνι. Απλώνουμε σε όλη την επιφάνεια του κέικ και προσθέτουμε το ξύσμα. Αφήνουμε να σταθεροποιηθεί και σερβίρουμε. Και ήρθε η ώρα να κόψουμε ένα κομμάτι από το υπέροχο κέικ μας. Κοιτάξτε εδώ. Δεν υπάρχει. Αφρός. Το βλέπετε. Απλά κουμπάς το μαχαίρι και κόβεται. Είναι ακριβώς όπως θες να είναι το τέλειο κέικ λεμόνι. Διονύση, έλα εδώ αγόρι μου. Στο είχα υποσχεθεί ότι άμα κάτσεις ήρεμος θα σου δώσω το κέικ σου. Έλα. Αυτό είναι το δικό σου. Ωραία. Και αυτό είναι το δικό μου. Δεν υπάρχει. Κοιτάξτε εδώ. Είναι αυτό το κλασικό κεκάκι που λιώνει στο στόμα και είναι υπέροχο. Θα γίνει η καινούργια σας αγαπημένη συνταγή. Το.